Πάμε λοιπόν, ως μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, βέβαια. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό για οι διεθνείς σχέσεις και οι ισορροπίες που συνεχώς και διακυβεύονται και τρίζουν, και κάποιοι από την G7 έως άλλα σχήματα προσπαθούν να τις βάλουν σε συγκεκριμένες νόρμες. Η υπόθεση αυτή με την φορολογική πολιτική, με την απόφαση για φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών, πώς σας φαίνεται εσάς? Καταρχάς, κύριε Καραγιάννη, πρέπει να μείνουμε ακριβώς στο τι περιλαμβάνει αυτή η απόφαση. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι απόφαση για φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Είναι απόφαση για να συμφωνηθεί ένας ελάχιστος συντελεστής φορολογίας για τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, να δούμε τι δεν είναι αυτή η απόφαση. Ωραία. Καταρχάς, δεν είναι μια απόφαση, γιατί όπως ξέρετε, το ζήτημα της φορολογίας δεν καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της, καθορίζεται με βάση την νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Ναι. Δηλαδή, ό,τι νομοθετεί κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχεια τα κράτη-μέλη πρέπει αντίστοιχα να εναρμονίσουν την νομοθεσία τους για να ισχύει. Άρα λοιπόν, δεν έρχεται αυτή η συζήτηση να ανατρέψει, για παράδειγμα, την κατάσταση στη χώρα μας, όπου είναι πάνω κάτω η εξής. Από τη μία, οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι, πληρώνουν υπέρογγη φορολογία, 23% στο εισόδημά τους. Έτσι, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς παρακράτητα, είναι χρήματα που δεν τα παίρνουν καν στα χέρια τους. Και βέβαια, αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν και ένα χαράτσι ακόμη τουλάχιστον 500 ευρώ, επειδή υπάρχουν δηλαδή και μόνο επειδή έχουν βιβλία, το οποίο είναι το γνωστό τέλος επιδεύματος. Ναι, βέβαια. Αντίστοιχα, η φορολογία στις ανώνυμες εταιρείες, στις μεγάλες εταιρείες, στους μονοπωλιακούς ομίλους, είναι της τάξης του 24%, αλλά στα κέρδη. Δηλαδή, αφού έχουν πρώτα αφαιρέσει από όλα αυτά τα οποία έχουν σαν έσοδα τα έξοδά τους, τα νίκια δηλαδή και όλα τα άλλα, που για τους μισθωτούς, για τους αυτοαπασχολούμενους δεν γίνεται αυτό το σκόντο, γιατί ο αυτοαπασχολούμενος, ο μισθωτός, από αυτό το, ας πούμε, τα 750 ευρώ που θα πάρει και φορολογείται εξ ολοκλήρου, μετά έχει να πληρώσει τα νίκια του, έχει να πληρώσει τη διατροφή του, έτσι. Και βεβαίως, αν πάμε και στην λογική του πόσο φορολογούνται τα μερίσματα των μετόχων των ανώνυμων εταιρεών, οι οποίοι πραγματικά είναι άνθρωποι που παρασιτούν στην πραγματικότητα, επειδή είναι μέτοχοι σε κάποια εταιρεία, σε 10 εταιρείες διαφορετικές, παίρνουν ένα μέρισμα αυτών των εσόδων, όπου εκεί πραγματικά αλλεπάλληλα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ξανά, τα έχουν ρίξει στο 5%. Άρα λοιπόν, φανταστείτε τώρα, αυτή η συζήτηση γίνεται όχι προφανώς για να προφυλάξει τους μισθωτούς, τους βιοπαλαιστές, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες από την υπέρογγη φορολογία που πληρώνουν, γιατί αυτοί συνεισφέρουν πάνω από το 94-95% συνολικά τη φορολογία στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό που λέμε κάθε φορά, ναι, και ισχύει, τα συνήθη ποζήγια. Και το υπόλοιπο, ναι, 5% το συνεισφέρουν οι μεγάλες εταιρείες, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι εφοπλιστές κτλ. Η συζήτηση που γίνεται με μια λογική να μειωθεί το λεγόμενο dumping που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τι? Το να προτιμούν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί να μεταφέρουν την έδρα τους σε χώρες με χαμηλότερους συντελεστές. Από ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, ξέρω την Ιρλανδία που έχει 12% εκεί, ναι, σε αυτή την περίπτωση, και όχι σε χώρες οι οποίες έχουν σχετικά υψηλότερους συντελεστές φορολογίας. Άρα λοιπόν, στην κατεύθυνση συνολικά της λεγόμενης προσέλκυσης επενδύσεων, αυτό θα λειτουργήσει το να πέσει ακόμη χαμηλότερα ο φορολογικός συντελεστής. Σκεφτείτε τώρα το εξής, τι θα σημαίνει αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα και για κάθε χώρα. Ναι. Εάν σήμερα με το 24% στα κέρδη που πληρώνουν οι μεγάλες εταιρείες συνεισφέρουν το περίπου 5-6%, εάν δώσει ένα κανονισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κατεβάσει ακόμη περισσότερο, στο 19%, αυτό το 5% απόκληση θα έρθει να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη φορολογία των μισθωτών, των αυτοαπασχολούμενων, να τους πάρει ακόμη περισσότερα χρήματα από αυτά που δεν έχουν. Και βεβαίως, εδώ πρέπει να θυμίσουμε τους ακροατές μας ότι το φορολογικό σύστημα είναι ήδη ένα ταξικό αντιλαϊκό φορολογικό σύστημα. Το οποίο τι κάνει, μαζεύει από το υστέρημα του λαού και στη συνέχεια τα δίνει ξανά στους μονοπωλιακούς ομίλους, στις μεγάλες επιχειρήσεις, τόσο σαν επιδοτήσεις, κονδύλια, τα οποία πάνε για εγγυημένα κέρδη, όπως έγινε για παράδειγμα με τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που τους έδωσαν 10 δισεκατομμύρια ευρώ χάρισμα για να παράξουν το εμβόλιο και τώρα το πουλάνε σαν εμπορικό προϊόν με στόχο να εξασφαλίσουν μέγιστο κέρδος, ή στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που έχουν θεσπίσει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας συντελεστές υπεραπόδοσης για τις επενδύσεις που θα κάνουν, είτε βεβαίως και σαν προνόμια φοροαπαλλαγές,
εθελοντική, εθελοντική φορολογία. Καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά επειδή είναι μια κατάσταση δυστυχώς παγιωμένη, προσπαθούμε να πάμε από τη μέση και πέρα. Δηλαδή να πούμε ότι τουλάχιστον, αν, δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την άποψη, ότι τουλάχιστον μπορεί να καταργηθούν, να περιοριστούν οι φορολογικοί παράδεισοι. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο κέρδος, ή κυρίως και για τις χώρες από τις οποίες διαφεύγουν κέρδη προς, προς τις offshore. Δεν είναι. Καταρχάς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αγώνα ενάντια στους φορολογικούς παραδείσους και στις offshore εταιρείες. Έχει καταγεγραμμένο κατάλογο. Αφήστε που μάλλον τουλάχιστον 4 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 20 πρώτων χωρών που είναι φορολογική παράδειση. Μεταξύ των οποίων είναι η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και άλλες, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με την ανάγνωση που κάνει ο καθένας. Το ΚΚΕ, και αυτό να το πούμε, να το ξέρει ο λαός, γιατί δεν είναι. Μα βεβαίως να το πούμε, γενικά. Και εμείς γι' αυτό σας καλέσαμε, για να πείτε, ας πούμε, την άλλη άποψη. Θα σας πω. Το ΚΚΕ έχουμε υπερψηφίσει πολλές τροπολογίες και στο Ευρωκοινοβούλιο. Τροπολογίες όμως που αποδεδειγμένα οδηγούν στην αύξηση της φορολογίας των μονοπωλιακών ομίλων και των τεχνολογικών ομίλων, που εκεί ρίχνει τώρα το βάρος η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως γιατί είναι σε μεγάλη αντιπαράθεση οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τις αμερικάνικες, την Apple, το Facebook, την Google και με κινέζικες όμως εταιρείες που παίζουν, που ασκούν μεγάλη πίεση για να μπουν στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας, έτσι, των δικτύων 5G κτλ. Όμως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Ταυτόχρονα, Νομίζω ότι. Πείτε μου. Αν θέλανε, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν offshore εταιρείες, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και θέλει να έχει μερίδιο από τα κέρδη τα οποία διακινούνται εκεί, και μέχρι στιγμή δεν μπορεί να τα κάνει. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό, και φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο χαιρετίστηκε όλη αυτή η πρωτοβουλία από τους υπουργούς οικονομικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι. Στον αντίποδα αυτών των προτάσεων και των μέτρων που σας είπα, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ούτε κάποιο κόμπλεξ. Όταν αποδεδειγμένα μία πρόταση οδηγεί στη φορολόγηση, γιατί ξέρετε, και μέσα στην πανδημία, δεκάδες εταιρείες από πολλούς κλάδους, τα κέρδη τους ήταν αστρονομικά. Παρά το, και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κρατών. Και τώρα, για παράδειγμα, έρχονται και απολύουν χιλιάδες εργαζόμενους. Να σας πω, σε αυτή την ολομέλεια που διεξάγεται αυτές τις μέρες, συζητάμε να κινητοποιηθεί το ταμείο, ένα ταμείο που έχει, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει απολυμμένους εργαζομένους. Για εργαζόμενους που απολύθηκαν, για παράδειγμα, από μεγάλους ομίλους μεταφορών, την JLM, τη Finnair, οι οποίες πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια για να ξεπεράσουν την κρίση. Αλλά λέω το εξής, αυτή δεν είναι. Το ΚΚΕ συγκεκριμένα από τον περασμένο Ιούλη έχει καταθέσει 4 τουλάχιστον τροπολογίες και προτάσεις νόμου με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, να καταργηθούν απαράδεκτοι φόροι οι οποίοι ισχύουν στη χώρα μας, όπως είναι ο ένφια. Να μειωθεί το ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Να αυξηθεί το αφορολόγητο όριο, το οποίο έπεσε διαδοχικά με τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα για τους αυτοαπασχολούμενους, από τα 9.000 στα 6.500 ευρώ. Να υπάρξει προσάυξηση για κάθε παιδί στο αφορολόγητο όριο. Ταυτόχρονα να κουρευτούν οφειλές των δύο παλαιστών αυτοαπασχολούμενων, να μπει φρένο, να σταματήσουν τώρα οι πληστηριασμοί που έχουν ξεκινήσει, οι δεσμεύσεις καταθέσεων τραπεζικών λογαριασμών του λαού για χρέη στις εφορίες, οι στάσεις ασφαλιστικά ταμεία, να γίνει ένα γερό κούρεμα και όλα αυτά ακριβώς να προκύψουν από τη βαριά φορολόγηση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Γιατί εδώ είμαστε, κυρία Καραγιάννη. Δεν μπορεί να πηγαίνει να θεσπίσω εγώ ελάχιστο συντελεστή φορολογίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μονοπωλιακούς ομίλους και ταυτόχρονα να θεσπίζεις μέγιστα φορολόγηση για το λαό. Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Πάντως, να σας ρωτήσω, αυτός είναι ο ελάχιστος συντελεστής φορολόγησης που αποφασίζεται τώρα, αν εφαρμοστεί από όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια χώρα να πει ότι εγώ όμως θα βάλω ταβάνι και να το κάνει μεγαλύτερο? Κοιτάξτε. Δεν θα τη συνέφερε. Σε κάθε περίπτωση δεν θα τη συνέφερε αυτό. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η συζήτηση. Γιατί όταν μπαίνει, αυτό που θέλει να αντιμετωπίσει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό, είναι να υπάρχουν χώρες οι οποίες, λόγω της εγκατάστασης των μεγάλων επιχειρήσεων εκεί, θα μπορούν να προπορευτούν στην κούρσα, η οποία τώρα. Ποιος θα τους εξασφαλίσει το χαμηλότερο φορολογικό στελεστή? Τώρα γίνεται μια μεγάλη κούρσα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κούρσα αντιπαράθεση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς επειδή εκφράζεται η νέα βαθιά καπιταλιστική κρίση. Άρα λοιπόν και το κάθε κράτος μέλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θέλει να εξασφαλίσει τους καλύτερους όρους για να ξεπεράσουν οι επιχειρήσεις της την κρίση. Άρα και αυτό το βλέπει σαν ένα απαραίτητο εργαλείο. Βεβαίως, σε τελική ανάλυση, δεν πρέπει να ξεχνάνε οι ακροατές μας, ο ελληνικός λαός, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή
και μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που διαφημίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σαν τζάμπα χρήμα και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν πρίκα της χώρας, έχει θεσπίσει και νέους φόρους απευθείας, οι οποίοι συνδέονται με την αποπληρωμή των επιδοτήσεων και των δανείων. Δεν είναι μόνο το αντεργατικό έκτρωμα για την κατάργηση του 8ωρου που είναι προαπαιτούμενο για να εκταμιεύονται οι δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι και οι πράσινοι φόροι που τους επιβάλλουν στις εταιρείες παραγωγής ή στις βιομηχανίες, αλλά τελικά τις πληρώνει ο λαός. Είναι και οι ίδιοι πόροι που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και άλλα νέα χαράτσια που θα εφαρμόζονται για το πλαστικό καλαμάκι, για την πλαστική σακούλα, έτσι, τα οποία είναι συνδεδεμένα απευθείας με το να αποπληρωθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία βέβαια είναι χρήματα των λαών. Κύριε Γιατί Νικολάου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει, δεν έχει την κότα με τα χρήματα. Και να μην σχολιάσουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, την Κομισιόν που είπε ότι δεν θα κουρέψουμε τίποτα, θα καταργήσουμε τα χρέη από την πανδημία. Πολύ πρόσφατο αυτό. Θυμάστε τι κούρεψε πριν από 10 χρόνια η Κομισιόν. Κούρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία, τους μισθούς και τις συντάξεις. Κύριε Νικολάου, για όλα αυτά τα ζητήματα, όλος ο ελληνικός λαός, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, έχουν θέση την 5η στις 10 του Ιούνιου στη μεγάλη πανεργατική πανελλαδική απεργία που οργανώνεται να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσουμε ζωή, μόρφωση, εργασία με βάση το τι πρέπει να έχουμε τον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ. Με βάση τα μεσαιωνικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον ήρεμο λόγο σας και τα επιχειρήματά σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.